Οκ, τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ζαν Πάρετ ενάντια σε Great Mista, 1-0 μπροστά ο Mista. Δεύτερος χάρτης, MLG Sutter Temple. Ναι. Όπως έλεγα και πιο πριν, ο Σακούρας είναι λιγάκι ευνοϊκός για τους πρώτους. Ο Sutter Temple, εντάξει, είναι πιο ισορροπημένος θα έλεγα, ειδικά για το σύντου Mista. Δεν έχει το natural τόσο μικρή ράμπα ώστε να αμυθείς και εύκολα, ούτε μπορείς να την κλείσεις τη ράμπα αυτή με φόρτι. Ένα. Άκυρο το ένα. Το δικό μου το ένα-ένα ήταν άκυρο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το δεύτερο σετ του μεγάλου τελικού. Έχουμε στην πάνω αριστερή γωνία, στις 12 η ώρα του χάρτη, close by air, τον άνθρωπο που προηγείται 1-0, που έχει κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για το μεγάλο έπαθλο, το όνομα αυτού, G-Rate Mista! Από την άλλη, ο κίτρινος Zerg πολύ κοντά του στον αέρα, στις 3 η ώρα του χάρτη, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη, το όνομα αυτού, Zan Pirat! Το προηγούμενο παιχνίδι με εντυπωσίασε, ναι, ο Ζαν Πάρετ. Δηλαδή έκανε πολύ σωστά πράγματα. Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που έκανε θα μπορούσε να κάνει counter αυτό που έκανε ο Mista. Δυστυχώς η εκτέλεση θα μπορούσε, έπρεπε να ήταν λιγάκι καλύτερη, ένα κλικ καλύτερη. Αλλά όταν σε πιέζει κάποιος όπως ο Mista, με το micro που έχει ο Mista, με τα War Prism παντού δεξιά πέρα δόθε, λογικό είναι να σου ξεφύγει λίγο το macro. Λογικό είναι να το χάσει λίγο εκεί πέρα, πρέπει να κάνει τη μάχη να την καθυστερήσει. Οκ, okay, ένα μικρό διάλειμμα για το Zan Pirate. Όλα αυτά είναι λογικά, αλλά πιστεύω ότι και ο ίδιος το ξέρει. Ο Zan Pirate ότι θα μπορούσε να το έχει κρατήσει και αυτό θα έχει θετικό όφελος για την ψυχολογία του Zan Pirate. Απ' την άλλη, ο Mista, εντάξει, έκανε το παιχνίδι του. Αυτό που περιμένουμε από το Mista, το έκανε και το έκανε πολύ σωστά. Τα Forfield δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος πρώτος που να έχει τόσο καλά Forfield. Λέω πριν το Rasmus, ο οποίος έχει διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, πιο μάκρο, πολύ καλό μάκρο, αλλά δεν έχει το ίδιο καλό χειρισμό στρατού και κυρίως να ξέρεις πώς να τοποθετήσεις το στρατό σου για να έχεις το πλεονέκτημα του χειρισμού. Γιατί όσο καλό χειρισμό και να έχεις, άμα σε πιάσει ο άλλος σε ακάλυπτο χώρο, σε ανοιχτό χώρο, δεν μπορείς με force field να κάνεις σωστό χειρισμό. Ζαν πάρα το χαρακτηριστικό του, ενώ έχει πολύ καλά ανοίγματα, ενώ πάει πολύ solid μέχρι ένα σημείο. Στα engagements του κάπως υστερεί, ενώ και το macro του είναι πάρα πολύ δυνατό, το χάνει λίγο στα engagements, δηλαδή οι άμυνες του υστερούν λίγο. Έδειξε μια, έκανε πολύ ωραία dodge τα πρώτα force fields, μετά όμως επέλεξε πριν φύγουν τα force fields να επιτεθεί με τα πρώτα ρότσεις χωρίς να περιμένει τις ενισχύσεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ναι, όντως, ο Zan Pirate έχει μερικές αδυναμίες στο παιχνίδι του, βέβαια και ο Mista έχει μερικές αδυναμίες στο παιχνίδι του. Και όσο καλός και να είσαι στις μάχες και στις αποφάσεις σου, παίζουν δύο. Δηλαδή ο άλλος σε αναγκάζει να έχεις κακές μάχες. Να πολεμήσεις εκεί πέρα που δεν θες να πολεμήσεις. Έτσι ακριβώς, Αντώνη. Να δούμε τι θα κάνουν οι δύο παίκτες. Ο Zan Pirate έχει πετάξει το πουλ του. Θα δούμε αν θα πάρει γκάς ή όχι όπως πριν. Ο Mista θα μείνει για αρκετή ώρα εδώ μέσα. Και ο Zan Pirate θα δει ότι είναι Forge. Forge Expand, εννοεί σχετικά το Forge Expand. Είναι βέβαια σχετικά μεγάλη είσοδος. Δεν ευνοεί όσο σε άλλους χάρτες όπως ο Sakura's Plateau. Όπως ο Sakura's Plateau ουσιαστικά μπορεί να κάνει τυφλά Forge Expand. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει αυτό το πράγμα απέναντι σε Zerg. Να πω, Αντώνη, ότι δεν ξέρω, ακόμα και το Vote Out ο Mista το διαχειρίστηκε τέλεια. Δηλαδή κατάφερε να έχει πρώτο map το Sakura στο αγαπημένο του και losers pick το Sutter Temple ίσως από τα αναπομείνατα. Εγώ σαν πάρε το διάλεξε, νομίζω ο χαμένος το διαλέγει. Ναι, αλλά νομίζω ότι του αρέσει το Mista αυτό το map. Ναι, για μερικούς Zerg αρέσει, για άλλους να αρέσει. Όπως είπαμε, υπάρχει ένα πρόβλημα στην αρχή για τους Zerg, ότι δεν μπορούν να πάρουν γρήγορο τρίτο, το οποίο είναι η σωστή αντίδραση στο Forge Expand των πρώτος. Αλλά από εκεί πέρα, εφόσον πάρεις τρίτο και δεν έχεις μείνει πίσω, είσαι σε πολύ καλή θέση. Είναι πολύ μεγάλος ο χάρτης, τρομερά ανοιχτός. Τα Zerglings κάνουν πάρτι, τα Rotis κάνουν πάρτι. Έχει αρκετές βάσεις ώστε να κάνεις expand όσο θέλεις, ως Zerg. Να έχεις πολλά γκάζια. Και μετά από εκεί πέρα μπορεί να πας Mutalist ή μπορεί να πας πιο συμβατικά με Rotis.
probe μάλλον να βγαίνει προς τα έξω. Δεν ξέρω αν έδωσε σημασία, αλλά ο Μίστα όπως και στο προηγούμενο game έχει και ένα δεύτερο, γιατί ξέρει ότι μπορεί να χάσει το ένα. Ο Ζαν Πάιρατ γνωρίζει μόνο για το ένα, καθότι πέρασε από δίπλα του. Ο Ζαν Πάιρατ πάει για κάπως αργό speed, καθώς παίρνει με το ένα, με ένα drone, τώρα σε λίγο θα είναι 100. Ναι, άργησε το speed λιγάκι ώστε να κάνει γρήγορο το expand και τα δύο, queens. Και έχουμε δεύτερο κανόνι, Αντώνη. Για πες. Είναι μεγάλη αυτή η είσοδος, δηλαδή μπορεί να έχω για, κάποια επίθεση με ρότσι. Υπάρχουν αρκετά timings, ρότσι link. Είναι πολύ μεγάλη είσοδος και με force field, εντάξει, δεν την κρατάς τόσο εύκολα. Βέβαια δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι ακατόρθωτο, μπορεί να το κάνει. Και γι' αυτό θέλει να είναι εκ του ασφαλούς ο Μίστα, ειδικά εφόσον είναι μπροστά, για ποιο λόγο να ρισκάρει. Το δεύτερο κανόνι πάντως, Αντώνη, μου λέει ότι ίσως δούμε Stargate. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι μάλλον θα δούμε Stargate. Υπάρχουν τα δύο γκάζια, υπάρχει τώρα το Gore. Ακριβώς, Αντώνη. Έχει έρθει εδώ να πάρει το Gold, όπως έκανε ο Mellidron σε προηγούμενο series. Ο Μίστα ξαναμπαίνει μέσα. Δεν παίρνει το σπίτι του. Πολύ ωραίο scouting από το Μίστα. Να δούμε λίγο τις εργάτες, είναι 23 εργάτες έναντι 27. Έχει βγάλει αρκετά links και αυτό το κάνει για αυτό που λέμε, για να φάει τα βράχια γρήγορα. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, πρέπει να βγάλεις αναγκαστικά links για να φας τα βράχια. Από πίσω βέβαια κάνει κανονικά drones, έκανε τώρα και το creep tumor για να ξεκινήσει το creep. Αλλά δεν έχει ενώσει το natural με το main. Που σε αυτό το χάρτη, σε αυτά τα spawns, το Stargate είναι μεγάλος κίνδυνος. Ακριβώς, Αντώνη, να δούμε αν θα πάρει τα άλλα 2-2 του γκάζια. Το Warp Gate Research δεν έχει ξεκινήσει, θα βγάλει Stalker προφανώς για να κάνει deny το scout και να φύγει ο Overlord. Καλό θα ήταν ο Overlord να φύγει, έπρεπε να ξεκινήσει με Skyδί. Το έχει ξεχάσει, οπότε αυτός ο Overlord θα πεθάνει. Την ώρα που θα παίρνει τα πρώτα χτυπήματα θα μπει προς τα μέσα. Ξεκινάει το Research, ένα gate μέσα στη μούρη του Zanfire. Να μου κάνει εντύπωση πως είναι fake. Ναι. Δηλαδή πάνω θα πούμε τελειώσει, γιατί εντάξει minerals έχει. Αλλά νομίζω θα πάει Stargate. Για να δούμε. Είναι θέση για Stargate εκεί, Αντώνη. Μπορεί να... Είναι ρόμπο. Θα το δει. Όχι, δεν θα το δει. Είναι ρόμπο. Είναι κι άλλο gate. Θα πάμε για κάποιο Warp Prism. Ακριβώς. Το gold σηκώνεται. Σιγά σιγά. Εργάτες. Lear. Rods Warren. Evo Chamber. Και Speed. Όλα μαζί. Και του Ice. Οκ. Άρα δεν θα πάμε για κάποιο Warp Prism. All in. Δηλαδή με 6 gate. Είμαι 7 και παραπάνω και να κάνεις ένα warp prism και να κάνεις warp in στο main του αντιπάλου σου. Μάλλον θα δούμε κάποιο είδους παρενόχληση όπως είδαμε και πιο πριν με zealots και μετά από πίσω κάποιο push με blink stalkers. Είναι αρκετά δυνατό. Και με 2 attack ήδη έχει τελειώσει το συν 1, θα τελειώσει το twilight, θα ξεκινήσει το συν 2, θα ξεκινήσει το blink. Παρόμοιο παιχνίδι με πριν. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι το creep είναι επιθετικό, είναι προς τα έξω, πιο πολύ για το gold. Να το Αντώνη και το βλέπουμε τα spines. Αλλά δεν έχει creep στο αρχικό με το natural, το οποίο θα είναι κάπως αργές οι ενισχύσεις από τα λάρβα που θα... Εφόσον υπάρχει lair θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους overlord για να κάνει vomit, να κάνει με το creep δηλαδή και να ενώσει. Oh. Να το. Λοιπόν, έχουμε dark shrine, warp prism με DTs και ίσως πίεση από μπροστά Αντώνη ή warp in DTs με το warp prism και από πίσω zealots. Θα δούμε, το είδαμε σε αυτό το map εναντίον Στεφάνο, νικητήριο. Βέβαια ο Στεφάνο έπαιξε λίγο ανορθόδοξα. Παρ' όλα αυτά ο Μίστα κατάφερε να τον κερδίσει με ένα παρόμοιο build. Ο Ζαν Πάιρατ έχει σηκωθεί το goal του, βγάζει εργάτες, αλλά βγάζει και roads, Αντώνη. Έχει ξεκινήσει το road speed. Τώρα έρχεται το goal prism, το προφανώς το έχει δει ο Ζαν Πάιρατ καθώς έχει τους overlords. Πρέπει να προσέξει, ρίχνει τους boards. Κοίτα πόσο όμορφα περικύκλωσε την Queen. Να μην πάει πουθενά και να μην ξεφύγει. Και γεια σας. Φεύγει Αντώνη, θα πάει πίσω και θα τον αναγκάσει να βγάλει μια δεύτερη Queen. Πάρα πολύ όμορφο. Το Dark Shrine έχει τελειώσει και ο Ζαν Πάιρατ δεν γνωρίζει τίποτα. Το Lear έχει τελειώσει φυσικά. Θα ρίξει πάρει ψηλός και θα κάνει... Όχι, θα ακυρώσει τη θέση. Ναι, ίσως γιατί ήθελε να φύγει πίσω. Γιατί σου λέει θα έρχεται κάποια βασίλισσα από πίσω και δεν θέλει να το διακινδυνεύσει. Plus 2 λοιπόν. Να δούμε λίγο τα upgrades για τον Ζαν Πάιρατ. Θα τελειώσει λίγο το Plus 1. Για τα link δεν έχει κάποια upgrades. 8 gates από πίσω, για να δούμε θα κάνει warping DT's, ναι, κάνει DT και σου λέει εδώ κάτι θολώνει, να το το βλέπει, gold. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε. Και στο gold και στο main γίνεται. Και στο gold, από παντού, 3 overseal, αλλά μέχρι να χτιστούν θα έχει γίνει ήδη μεγάλη ζημιά, βέβαια, ο Zen Barrett έχει στρατό, εδώ γίνεται η ζημιά όμως ήδη, 40 εργάτες, 39.
Προσπαθεί να κρατήσει άμυνες, προσπαθεί να κάνει focus fire, το Warpriest θα χάσει πάλι, Queen 37 εργάτες, γίνεται μεγάλη ζημιά. Τρία Warpriest και ένα να φάει, έχει άλλα δύο. Και άλλο Warpriest, τρία Warpriest παντού και στις τρεις βάσεις. Και από πίσω ο Μίστα θα κάνει μάκρο ανόχλητα. Κι άλλοι Zealots, κι άλλοι DTs τον έχει αποσυντονίσει. Ουσιαστικά ο Sunfire δεν κάνει mine, προσπαθεί να κάνει mine και να κρατήσει όλα τα μέτωπα επίθεσης. Και ως διαμαγείας ο Μίστα σώνει όλα τα units σχεδιών και όλα τα Warpriest. Κοιτάξτε, 36 εργάτες, 1-57. Το food όμως είναι υπέρ του Sunfire καθότι έχει τα λάρβα. Θα δούμε, πάει για το Lear. Δεν ξέρω γιατί δεν αντιδρά ο Sunfire, πρέπει να αντιδράσει να μην χάσει το Lear. Μάχη εδώ, εδώ υπάρχει κι άλλο Warpriest. Το ξαναρίχνει στο gold, καταφέρνει να γλιτώσει, το Lear θα το γλιτώσει. Ο Sun Pirate ως διαμαγείας, χάνοντας βέβαια αρκετά drones, κρατάει αυτό το triple prong attack. Είναι πολλά τα APM, ο Mista έχει πάρα πολύ ψηλά APM και αυτό το εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Προσπαθεί να ζωρίσει τον Sun Pirate, να το βγάλει εκτός ελέγχου του παιχνιδιού, κάνοντας επιθέσεις παντού, να το φτάσει στα άκρα τον Sun Pirate. Και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έχει πάει πολλά drones. Είναι πολύ μπροστά σε οικονομία, σε στρατό είναι λίγο πίσω, αλλά πιστεύω σύντομα θα βρεθεί και εκεί μπροστά. Λοιπόν, βλέπουμε και τα units lost, Αντώνη. Σε αξία είναι κοντά, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά έχει χάσει εργάτες, τον ανάγκασε να βγάλει κι άλλους. Κι άλλος δίτη εδώ, αλλά ο Ζαν Πάρατ είναι έτοιμος. Μία χαψιά, γεια σου εσένα! Του λέει του δίτη, προσπαθεί να στείλει έναν ζήλο να δει τι γίνεται, για να ανακόψει κίνηση. Και άλλα ρώτησε εδώ, υποδειγματικές άμυνες, τον έχει διαβάσει πραγματικά. Έχει εδώ ρώτησης. Με Overseer, για να δούμε και άλλο Zealot προσπαθεί να πάει από πίσω να τη φέρει. Πιστεύω ότι αυτό είναι πιο πολύ για scout, δεν μπορώ να φανταστώ για κάποιο λόγο. Λοιπόν, τα upgrades, Blast 3 αρκετά γρήγορο με Blink Stalkers, θα πάει μάλλον για ένα μεγάλο push ή θα πάρει expand, πολλά Warpriest παντού. Αυτό το Warpriest εδώ θα φύγει ή θα πεθάνει. Υπάρχει εδώ ένα DT για να έχει το κέντρο του χάρτη, να βλέπει τι έρχεται, να δούμε λίγο εργάτες. 45 εργάτες παρόλα αυτά, Αντώνη, έναντι 59. Αλλά το τρίτο είναι πολύ άργο του Μίστα, έπρεπε να το είχε πάρει εδώ και πολλή ώρα το τρίτο. Θα το πάρει φαντάζομαι τώρα. Έχει 59 props, τα οποία είναι υπερβολικά πολλά για δύο βάσεις. Είναι ουσιαστικά το μέγιστο που μπορείς να έχεις, αλλά δεν είναι το βέλτιστο saturation που μπορείς να έχεις. Μόλις σηκωθεί το τρίτο του Μίστα θα είναι σε πολύ καλή θέση ο Μίστα. Για να δούμε, έρχεται πάλι στο goal, θα ρίξει ένα zealot. Προσπαθεί να τον αποσυντονίσει, θέλει να του κόψει ο στρατός στη μέση. Εδώ είναι, πρόσεξε αυτό το Lear, είναι σε πολύ λίγα hit points, Αντώνη. Εδώ πέρα υπάρχει κι άλλο Warpriest, θα στείλει ένα DT, αλλά κοίτα εδώ, δύο Roaches μαζί με Overseer. Πολύ όμορφα ο Sun Pirate, δεν κουνάει το στρατό του με τίποτα. Και τώρα πρέπει να δει ότι έρχεται αυτό το μεγάλο push, το βλέπει ο Sun Pirate. Πρέπει να μαζέψει όλο το στρατό. Είναι supply block, όχι δεν είναι supply block, βγάζει τρία Overlords για να μπορεί να κάνει άνετα όσα units μπορεί. Να δούμε λίγο το Larva, έχει 8 Larva. Κρατάει αρκετά δυνατά, είναι όμως 3 Immortals με plus 3 Αντώνη. Ενώ δεν υπάρχουν πολλά forces, υπάρχουν λίγα forces. Δεν υπάρχουν forces, για να δούμε τα πρώτα forces, δεν είναι καλά. Μπροστά όλος ο στρατός, τα Hydrons είναι από πίσω, δεν υπάρχει creep. Προσπαθεί να κυνηγήσει τους Immortals, τους καθαρίζει τους Immortals. Το σπρώχνει πίσω και ίσως να πρέπει να τραβηχτεί τώρα λίγο ο Sun Pirate. Όχι, θα πάει για την επίθεση. Επίθεση λοιπόν, μεγάλη μάχη, Blink Micro, πέφτουν οι Immortals. Και τώρα πρέπει να τραβηχτεί πίσω ο Μίστα. Έχει πρόβλημα μεγάλο. Τα Hydro θα αργήσουν, Αντώνη, να έρθουν αρκετά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν και δύο κανόνια που κερδίζουν χρόνο. Δεν ξέρω τα Warpriest. Αν τα χρησιμοποιήσει και τώρα γεια σου Core, θα κάνεις μόνο Zealot. Τίποτα άλλο, ξαναφτιάξε Core. Υπάρχουν και κάποια Hydro που βοηθάνε. Τα upgrades είναι προφανώς υπέρ του Μίστα. Τα πάντα θα κερδίσουν το Micro. Blink μπροστά. Καθώς η υποχώρηση των Hydro χωρίς creep είναι δύσκολη. Έρχονται από πίσω όμως ενισχύσεις για τον Sun Pirate, να πω ότι θα ήθελα περισσότερα Hydras, αν είχε λίγα παραπάνω Hydras θα ήταν πολύ μεγαλύτερη ζημιά που θα έκανε και ένας DT τώρα θα τον αναγκάσει να υποχωρήσει. Να πούμε το τρίτο έχει σηκωθεί, αλλά πρέπει να κάνει transfer τώρα τα drones, έχει αρκετά drones ώστε να κάνει transfer. Θα μείνει λίγο πίσω σε παραγωγή στρατού καθότι δεν έχει το core. Βλέπουμε το gas του Sun Pirate έχει ξεφύγει, αλλά και το και του Mista το macro έχει ξεφύγει κάπως. Και αυτό γιατί δεν έχει core να βγάλει τα units που πραγματικά χρειάζεται. Το creep πρέπει να προχωρήσει κι άλλο, πρέπει να βγάλει κι άλλη Hydras και το πιο σημαντικό, πρέπει να πάρει κι άλλα upgrades, είναι 1-2, θα γίνει 2-2 σε λίγο. Όπως λες και εσύ, μερικά Hydras αυτό το χρονικό σημείο είναι μια καλή υπόθεση, εφόσον θέλεις να πιέσεις. Εφόσον δεν θες να πιέσεις,
δεν βγάζει Skydrive. Υπάρχουν εδώ δύο ζήλωση πάλι στο Natural, προσπαθούν να κάνουν ζημιά. Αυτά τα Warpriest δεν έχουν πεθάνει. Παρ' όλα αυτά, πολύ... Ω, θα χάσει την Queen, δεν πειράζει, θα καθαρίσει και εδώ. Εδώ είναι καθαρά τα πράγματα. Ο Ζαν Παράτ χρειάζεται expansion. Να το λοιπόν, αλλά είναι εδώ ο Μίστα να τον εμποδίσει. Είναι λίγο δύσκολα και η οικονομία του Ζαν Παράτ αυτή τη στιγμή, καθότι έχει χάσει αρκετά drones. Είναι στα 52 drones, έναντι 71. Και τώρα το Robo Bay ετοιμάζεται. Πρέπει ο Ζαν Παράτ να κάνει κάτι. Ή να φτιάξει δυνατή οικονομία, ή να πάει να πιέσει πριν βγουν οι κολοσσοί, Αντώνη. Και όσο περνάει η ώρα, δες το εισόδημα. Το εισόδημα του Μίστα είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί έχει, έχει τις ίδιες βάσεις ουσιαστικά. Τρεις βάσεις να πάνε σε τρεις, αλλά έχει περισσότερους εργάτες. Και τώρα με το τρίτο που σηκώθηκε, μπορεί να τους εκμεταλλευτεί αυτούς τους εργάτες και να έχει μεγάλη οικονομία. Για να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσει ο Μίστα. Forces δεν υπάρχουν, αλλά είναι πολύ δυνατός στρατός. Υπάρχει και Archon, υπάρχει και Immortal. Γίνεται μεγάλη μάχη. Τα μισά ρότσι δεν παράνε. Πρέπει να κουνηθεί λίγο πιο μπροστά. Πρέπει να έρθουν και άλλα Hydras. Είναι λίγα τα Hydras. Δεν υπάρχουν leaks να κάνουν τάκ τον Damas. Κοίτα Micro που γίνεται από τον Mista. Blink πίσω. Αλλά παρόλα αυτά είναι δυνατά. Τα ρότσι είναι στο 1-2. Δεν περίμενε το 2-2. 17 ρότσι από πίσω και 3 drones. Και ο Mista θα κρατήσει με πάρα μα πάρα πολύ καλό Crisis Management. Όχι μόνο θα κρατήσει, αλλά έφαγε και το τέταρτο. Με ένα ζέλο του, αστικά έφαγε το τέταρτο χάτσερι του Ζαμπάρε. Έγινε βέβαια και άλλο drop στο gold, καθάρισε, αλλά κοίτα units lost, Αντώνη. Τα λεφτά είναι βέβαια σε αξία, αλλά έχει χάσει πολλά units και πολλά από αυτά είναι drones, Αντώνη. Ο Ζαμπάρε έχει πολύ γκάζι, δεν ξέρω τι θα το κάνει. Θα ήθελα να δω Infestors, να πω την αλήθεια. Ή Broodlords, αλλά Infestors μπορεί να τους βγάλεις πιο άμεσα. Ο Μίστα έχει το πλεονέκτημα, ο Ζαμπάρε είχε πάλι ένα παραθυράκι. Το έχασε ή το κέρδισε, να πούμε, ο Μίστα. Και τώρα ξεκινάει η παραγωγή κολοσσών. Να δούμε αν θα πάρει το... το Thermal Lance, Αντώνη. Δεν το έχει πάρει ακόμα. Έρχεται εδώ ένας DD. Υπάρχει όμως εδώ πολύ καλή άμυνα. Δεν πρέπει να χάσει την Queen. Πρέπει ο Ζαν Παράτ να ασχοληθεί. Χάνει την... Όχι, δεν τη χάνει την Queen. Με 6 hit points. Για να δούμε το multi χαράς του Μίστα. Πού θα σταματήσει. Να το λοιπόν, το ψάχνω. Συνέχεια έρχεται κι άλλο ένα drop από εδώ. Υπάρχουν ένας... παντού War Prisms στο χάρτη, άμα δεις, δηλαδή υπάρχουν 2-3 War Prisms. Έχει 2 War Prisms. Ετοιμάζεται λοιπόν, το γυρνάει σε Infestors, αλλά Αντώνη βγαίνουν οι κολοσσοί, θα χρειαστεί Spire και Spire αυτά δεν υπάρχει. Ακριβώς, θα μπορούσε να πάει για Broodlords και με το Spire να έχει Psychoraptors και μετά τους κάνεις Broodlords. Θα καθαριστεί εδώ πέρα ο Zealot. Υπάρχει και ένας Archon. Ο Θέμης σταμάτησε να κάνει upgrades. Από την άλλη ο Ζαν Παράτ είναι στο 2-2. Σχεδόν ισοδύναμα θα λέγαμε τα upgrades, καθότι είχε ένα πλεονέκτημα στο attack. Και τώρα έρχεται να του κάνει την AI, τη μοναδική βάση που θα μπορέσει να του δώσει λεφτά. Ένα πρέπει να προσέξει. Το πιάνε εκτός position. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό, Αντώνη, πέφτουνε τα Fangals. Πρέπει να προσέξει, γίνεται blink. Πρέπει να πέσει κι άλλο Fangal. Υπάρχουν Fangal, έχονται όμως πάρα πολύ τίτης. Και δεν έχει overseer, Αντώνη, και χάνει όλα τα units, δεν έχει borrow. Πρέπει να γλιτώσει τους Infestors. Τουλάχιστον κοίτα DTs. Κοίτα DTs, Αντώνη. Είναι 8 DTs που κάνουν όλη τη ζημιά. Και κάνει και εδώ DT. Θα τον στείλει αδιάβαστο. Προσπαθεί να τον βγάλει εκτός πορείας και εκτός stage. Ένα blink πρέπει να πέσει. Ένα bunker πρέπει να πέσει εδώ. Υπάρχει όμως ο snipe τον overseer, Αντώνη, και τώρα. Υπάρχει κι άλλος overseer στον goal, αλλά δεν το θυμάται ότι υπάρχει ο Ζαν Παράτ εκεί πέρα overseer. Δεν μου άρεσε αυτό το push του Μίστα, γιατί με ένα κολοσσό δεν σπρώχνεις. Περιμένεις τουλάχιστον 2, αν όχι 3, με range. Και βέβαια τον έπιασε και τελείως εκτός θέσης ο Ζαν Παράτ και τον σκότωσε στον κολοσσό χωρίς να γίνει καν μάχη. Για να δούμε εδώ, Αντώνη, πάει να ρίξει το hype. Πρέπει να προσέξει να μην χάσει το hype, το χρειάζεται γιατί δεν έχει πάρει και δεν μπορεί να πάει πριν ρότς. Θα το σώσει λοιπόν. Πολύ ωραίος ο Ζαν Παράτ. Φοβερός πραγματικά, απίστευτες άμυνες. Ίσως κανένας δεν θα μπορούσε να κρατήσει, Αντώνη, άμυνες σε multi-pro attacks. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι 55 εργάτες. 2.000 γκάζι, εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή άμα το έχεις χρησιμοποιήσει αυτό το 2.000 γκάζι για να κάνει οτιδήποτε, δεν ξέρω, θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση. Έχασε το spawning. Η οικονομία είναι πολύ πίσω αυτή τη στιγμή ο Ζαν Παράτ. Και τώρα, Αντώνη, δύο κολοσσοί. Το income. Δύο κολοσσοί. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, είναι λίγα τα ρότσις και δεν υπάρχει Spire, Αντώνη, και δεν περίμενε κι άλλους κολοσσούς. Πέφτει ένα Vanguard, πρέπει να τραβηχτεί πίσω, πρέπει να κερδίσει τρόνο. Υπάρχει και DT που είναι overseer, χάνει έναν investor. Δεν είναι πολύ το support του Mist and Ground. Τώρα έρχονται ενισχύσεις και θα πάει κατευθείαν. Οικονομία, ο Ζαν Παράτ έχει γίνει mind out παντού.
Ακριβώς, Αντώνη, έρχεται λοιπόν για την πίεση κάτω και άμα χάσει αυτό το χάτσερι έχει και όλα του τα drones και τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Θα προσπαθήσει από πίσω, θα το παραδώσει, για να δούμε, θα παραδώσει το παρέδωσε αυτό το χάτσερι και είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο Μίχτα έχει καθαρίσει τα βράχια, μπορεί να πάει και για gold. Ακόμα υπάρχουν ελπίδες, 24 links καθότι δεν έχει minerals. Τα minerals ο παν, υπάρχει ο Archon. Πέφτουνε τα Vanguards, δεν είναι καλό το τόξο βολής καθόλου για τους Unfired. Πρέπει να ρίξει κι άλλο Vanguard ή τουλάχιστον face Terrans. Για να δούμε άμα πέσουν οι κολοσσοί, θα είναι πολύ σημαντικό. Πέφτει ένας κολοσσός και κρατάει Αντώνη. Αλλά ξαναλέω, κατάμε μηδέν οικονομία, δεν έχει οικονομία καθόλου. Και δεν έχει και καθόλου καλό μάκρο. Δηλαδή 2.500 γκάζι είναι απαράδεκτο για δεν μένα. Δεν έχει minerals καθόλου, το income του θα μείνει 500. Παρ' όλα αυτά, μην νομίζω ότι και του Mista είναι δυνατό. Ο Mista σκέφτεται να σηκώσει ή να κάνει distant mining. Το σκέφτεται γιατί φοβάται να counter attack all-in, ας πούμε, με ό,τι έχει απομείνει. Δεν θα έπρεπε, για μένα αυτό το push που έκανε θα έπρεπε να έχει φύγει πιο νωρίς πίσω. Δηλαδή να φεύγει το τέταρτο και να φύγει. Προσπάθησε να πιέσει προς τα μέσα μετά ο Mista αφού έφαγε το τέταρτο και αυτό είναι λάθος. Αν έτρωγε το τέταρτο και έφευγε, θα ήταν πολύ μπροστά. Θα έπαιρνε μετά με ασφάλεια το gold, θα έχει αρκετό στρατό για να το προστατεύσει και δεν θα φοβόταν τίποτα. Λοιπόν, Rhodes Warren το χάσε, Αντώνη, του έκανε νέα τα κτίρια παραγωγής. Δεν μπορεί να βγάλει Rhodes για κάποια ώρα. Υπάρχει κι άλλο War Prism, θα ξαναπάει προφανώς εδώ να ρίξει κάποιον DT, έναν DT έστω να τον αποσυντονίσει. Το βλέπει, ξαναλέω, ο Zan Pyra δεν έχει σπάει. Πολύ όμορφο λοιπόν, πάει αυτό το War Prism, υπάρχει και ένα δεύτερο εδώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζει γι' αυτό, όχι δεν γνωρίζει. Ο Mista δεν έχει στρατό να πω την αλήθεια δυνατό. Δεν έχει κανένας από τον στρατό. Θα έλεγα λόγω του κολοσσού, Αντώνη, ένα μικρό πλεονέκτημα στον Mista. Εγώ άμα έβλεπε, άμα ο Ζαν πάρει χρησιμοποιήσει τον gas. Δεν έχει minerals, Αντώνη μου, πώς να χρησιμοποιήσει τον gas. Okay. Τώρα είναι αργά, έπρεπε να το είχε κάνει πιο νωρίς. Υπάρχουν και τρία probes εδώ πέρα. Probes λοιπόν, for the win. Πρέπει να δώσει προσοχή ο Ζαν πάρει, δεν υπάρχουν fossil. Τα φάρια λέει απίστευτα καλά, πρέπει να ρίξει κι άλλο. Αλλά όλα τα λεφτά είναι ο κολοσσός, Αντώνη. Ο κολοσσός στερίζει μπλικ μπροστά. Και τώρα ουσιαστικά είναι μάχη με μάχη. Κοίτα τα λεφτά τους. Δεν υπάρχουν minerals. Δεν υπάρχει τίποτα. Τρία ρότσις και αυτά είναι όλα. Ο Σαν Πάιραν ξέρει ότι δεν έχει λεφτά. Ο Mista, πολύ κοντινό παιχνίδι. Αλλά το food είναι μπροστά για τον Σαν Πάιραν και έχει περισσότερα probes. Κάνει τη στα mining από τον κόλ. Ο κολοσσός έχει ήδη αρκετά kills, θα ρίξει κάποιος που θέλει να κερδίσει χρόνο. Τώρα δίνει λεφτά, τώρα δίνει λεφτά ο Zan Pyrat. Αν κερδίσει τον χρόνο θα κάνει αρκετή ζημιά. Δεν έχουμε κάποιο χαράς, εδώ είναι η μάχη. Άμα το κάνεις αυτό το push. Zan Great Mista, 2-0 λοιπόν. Απίστευτο game, Αντώνη. Για μια στιγμή πίστευα ότι είναι stalemate situation κατά μία έννοια. Δεν είχε λεφτά ο Mista, δεν πήρε gold, ήξερε ότι πρέπει να πάει μπροστά ή να κάνει κι άλλο στρατό. Πολύ έξυπνο, κατάλαβε ότι ο Zan Pyrat έχει σηκώσει το τέταρτο του, σου λέει ή τώρα ή τίποτα. Πιστεύω το πρόβλημα με το Zan Pyrat είναι η εκτέλεση των πραγμάτων που κάνει, δηλαδή αυτά που κάνει πολύ σωστά. Αν δεν του είχε ξεφύγει τόσο το mic, το μάκρο. Απίστευτες άμυνες, να το πούμε στο multiplayer. Βέβαια, όλα αυτά τον αποσυντονίζουν, δηλαδή το ότι έχει κακό μάκρο κάποιος παίχτης ο οποίος είναι υπό τόση πίεση είναι φυσιολογικό. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκρίνεις αυτό με κάποιο παιχνίδι το οποίο είναι πιο ομαλό, χωρίς να σε ενοχλεί ο αντίπαλος και μπορεί να έχεις τον χρόνο και την ψυχική ηρεμία να κάνεις μάκρο. Εδώ πέρα το πίεζε συνέχεια ο Mista και αυτό όθησε τον Zan Pyrat να έχει τόσο κακό μάκρο. Αλλά αν είχε χρησιμοποιήσει όλο αυτό το γκάζι και είχε βγάλει Infestors, είχε βγάλει οτιδήποτε και είχε χρησιμοποιήσει αυτό το γκάζι, ο Mista ήταν all in εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε σηκώσει τον goal. Εγώ θα σου έλεγα θα προτιμούσα να μείνει λίγο μέσα ο Zan Pyrat γιατί είχε σηκωθεί το τετάρτο. Είχε λεφτά από το χάτερ το τέταρτο Zan Pyrat, έχει minerals πολλά εκείνη την ώρα. Γκάζι είχε στην τράπεζα που λένε. Ήθελε απλώς λίγο χρόνο. Ήθελε λίγο χρόνο. Ας θυσίαζε ένα ακόμα χάτερ και να έχει λίγο χρόνο, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Mista ήταν τελείως όλοι είναι εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν σήκωσε τον goal. Είναι η νοοτροπία του Mista, θέλει να ρισκάρει. Ωραία. Λοιπόν, σταματάμε το record, 2-0 υπέρ του Mista. Προφανώς λόγω πολύ intensive game, 4 λεπτά διαλυματάκι να πάρουν μια ανάσα οι παίχτες. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε. 2-0. Πάρε σου κύριε με το μελάνι, παιδιά. Πάρε κυρία μου σου κύριε με το μελάνι. Μελανάκι Lexman, το μαύρο, το κατράμι, 4.70 μόνο λέω. Καλύτερο κάπως ηλικιά. We'll be right back.
ψαρώσαμε. Έλα να σου δείξω τι είπα να πει, καλό μελάνι και φτηνό.